να είσαι στο μέρος του οποίου ο Γιάννης νομίζω περνάει το πιο πολύ χρόνο στη ζωή του. Θα ήθελα να μας πεις πρώτα απ' όλα μπαίνοντας τι πλάκες κάνεις εδώ, γιατί έχουν πατήσει πολύ. Εδώ με τον Άρτ. Να μας πεις για τον κύριο. Την έχουν πατήσει πολύ, την έχει πατήσει και ο Παπαλουκάς. Την έχουν πατήσει και οι γονείς μου. Ο Παπαλουκάς ίσως όταν είχε έρθει παλιά. Όταν είχε παλιότερα, ναι. Το... πότε είχε έρθει, νομίζω το 10-11. Δίκας 2 τόσο παλιά ήταν. Ναι, ναι. Δεν έχουν πατήσει αργητή. Και εμείς, όλους μας να έχει κάνει πλάκα. Εσύ την πατήσεις. Τι κάνετε ακριβώς με αυτόν. Είναι ο Άρτ, είναι ο φύλακας μας, ο φύλακας του γηπέδου, είναι ψεύτικος, δεν είναι αληθινός και είναι πάντα εδώ, είναι πάντα χαρούμενος. Όλοι το χαιρετάτε, ε. Ναι, όλοι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν ξέρω αν έχω περάσει περισσότερη ώρα εδώ μέσα από ότι στο σπίτι μου, αλλά έχω περάσει πάρα πολλές ώρες. Ξέρω πάρα πολλές ώρες εδώ, κάνω προπόνηση. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ είναι το γυμναστήριό μας. Το φτιάξαμε πέρσι. Ήταν όταν τη ρούγη μου χρονιά και τη δεύτερη χρονιά, όταν ήρθα εδώ, ήταν τελείως διαφορετικά. Εγώ το φωνάζω, το έχω ονομάσει Μελίσσα. Δεν ξέρω, μου ήρθε έτσι. Το έχω ονομάσει Μελίσσα, δεν κάνω πλάκα. Έχω ξοδέψει εδώ πάρα πολλές ώρες, κάνοντας βάρη, ισορροπίες, εδώ ολυμπιακές άρσεις, πάρα πολλά πράγματα. Τι σ' αρέσει να παίζεις πιο πολύ με τα βάρη? Και αρέσει περισσότερο. Μ' αρέσουν ότι έχει να κάνει με τις ολυμπιακές άρσεις, δηλαδή με καθίσματα, με την μπάρα στους ώμους, squats. Ναι, ότι γενικότερα έχει να κάνει με όλο το κορμί. Ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στο κορμί στα τελευταία 4 χρόνια. Εδώ. Τα περισσότερα εδώ. Λοιπόν, Έχουμε φέρει και εδώ ένα τραμπουλίνο. Ξεκίνησε πιο πολύ αυτό για τον Τζεμπάρη, γιατί ήθελε να γυρίσει από τον τραυματισμό του και σε βοηθάει πάρα πολύ στην ισορροπία και στην έκρηξη. Κάνω, ναι, κάνω. Δηλαδή μπορείς να κάνεις διάφορες ασκήσεις. Μπορείς να σε βοηθάει στην έκρηξη ή και στο footwork και στα πατήματά σου. Έφερε και τον Άλεξ εδώ, τον μικρότερο μου αδελφό, και του μάθαινα, τώρα είναι 15, όταν ήταν 13, του μάθαινα πώς να πηδάει, γιατί σε βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όταν είσαι μικρός και δεν ξέρεις ακόμα, γιατί ο Άλεξ είναι 15 χρονών και φοράει νούμερο 49 παπούτσι. Και του μάθαινα πώς να πηδάει. Σε βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ στις τηλεοράσεις βλέπουμε παιχνίδια τα πρωινά και εδώ κρατάει όλο το σκορ. Ναι. Δηλαδή τα ρεκόρ μας στις ολυμπιακές άρσεις, δηλαδή, και μας δείχνει ποιος δουλεύει πιο πολύ και τέτοια. Εδώ, συνήθως, άμα δείτε αυτή την κάμερα, μπορείς να τη γυρίσεις αυτή την τηλεόραση. Πείτε ότι δουλεύω εδώ, κάνω μια άσκηση εδώ πέρα και μπορείς να πας και να δεις τον εαυτό σου. Δηλαδή έχει 30 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Δηλαδή μόλις κάνεις την άσκηση και τελειώσει και αφήσει τα βάρη κάτω, πας εκεί, κοιτάς και λες πρέπει να βελτιώσω την τεχνική μου. Βλέπεις τι έχεις κάνει καλά και ναι, να βελτιώσεις. Και τι πρέπει να βελτιώσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στην αρένα και τα ποδητηριά σας. Να μιλήσουμε. How are you? How are you, nice sir? To meet you. Dave Weber, the greatest of all time. We call him the GOAT. He's kind of nervous. Εδώ είναι που παίρνουμε τα ρούχα μας. Να σας δείξω.
πάντα όλα είναι έτοιμα, καθαρά. Τα αφήνουμε εδώ στον Dave. Τις εμφανίσεις μας στα παιχνίδια και τις... Εδώ και οι μαύρες εμφανίσεις μας που θεωρώ είναι... Μ' αρέσει πιο πολύ η πράσινη ή η μαύρη. Η μαύρη, μ' αρέσει πιο πολύ η μαύρη. Σε όλο τον κόσμο.